Μανώλης. Η κυρία Ψαρούλη, ο Ερυθρός Σταυρού. Και εσείς όλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση και καλό στο Βήμα, το Δήμαρχο της Καλαμάτας, για ένα πρόχειρο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Φλόγα της Αγάπης στην πόλη μας. Δηλώνουμε παρόντες σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και αναδεικνύει το μεγαλείο του κάθε ανθρώπου που προσφέρει το χρόνο, προσφέρει το αίμα του για να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη, που κινδυνεύει. Η Καλαμάτα είναι πόλη του εθελοντισμού. Έχει αναπτυγμένο το αίσθημα του εθελοντισμού και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, στη διευθύντρια την κυρία Καπόγλη, συγχαρητήρια και για το σημερινό, για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά κυρίως διότι με την επιμονή σας λειτουργείτε το τμήμα αιμοδοσίας εδώ στο κέντρο της Καλαμάτας, στον πολυχώρο του Πνευματικού Κέντρου. Όπου εκεί μπορεί ο καθένας από εμάς να πάει και να δώσει αίμα ακόμα και μέσα σε ένα διάστημα ενός καφέ. Ενώ πήγε το καφέ του να πεταχτεί, να δώσει αίμα και να στηρίξει ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Το νοσηλευτικό που στάκεται δίπλα στο ιατρικό και αν δεν ήταν αυτό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρέπει να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Παρακαλώ, η κυρία Καπόγλη, διευθύντρια της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, έχει το λόγο. Καλησπέριζω όλους, κύριε Δήμαρχε, κυρία Λιφέρη. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Κύριε Δρούγα, συγγνώμη, δεν σας ξεχνάω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε σήμερα εδώ. Δεν σας κουράσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η αυτόβουλη συμμετοχή των ανθρώπων στην αιμοδοσία και στην προσφορά του μυελού των οστών και του αίματος είναι η πιο σημαντική πράξη εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάω με αυτήν την παράδοση, με αυτό το αξίωμα, για να σας καλωσορίσω στην όμορφη και φιλόξενη Καλαμάτα, εδώ στο κέντρο του πολιτισμού της πόλης μας. Θέλω όλοι μας να παλέψουμε για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους νέους, να εντάξουμε προγράμματα ενημέρωσης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αναλύσουμε προσεκτικά την αξία της προσφοράς αίματος και μυελού των οστών στους νέους. Η προσπάθειά μας να εντάξουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους μας στον εθελοντισμό πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και να αποτελεί το μεγαλύτερο έργο για εμάς όλους. Σήμερα εδώ γιορτάζει ο εθελοντισμός. Γιορτάζουν όλοι όσοι προσφέρουν το αίμα τους τόσα χρόνια, δίνοντας ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας που μου έχουν ανάγκη. Τους παρακαλώ να το συνεχίσουν και να το κάνουν με την ίδια αγάπη. Αυτή την αγάπη που έχουν για τον εθελοντισμό, για την προσφορά αίματος. Τους παρακαλώ λοιπόν θερμά και τους ευχαριστώ. Μαζί με αυτούς, ευχαριστώ όλους τους φιλοξενούμενους στην εκδήλωσή μας μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της Φάρης, τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι εδώ η Πρόεδρος, την ευχαριστώ προσωπικά. Μας βοηθάει πάντα. Σε όλες τις προσπάθειές μας, σε όλες τις αιμοδοσίες μας, είναι παντού έξω, στις εξορμήσεις μας, όποτε χρειαστούμε. Τα κορίτσια όλα που είναι, τις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού, είναι και η κυρία Κούλα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
στους εκπροσώπους των συλλόγων. Δεν λέω μόνο για την κυρία Κούλα, είναι κι άλλοι. Δεν ξέρω τα ονόματά σας, είστε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ξεχάσω ότι πρέπει να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχέα για τη βοήθεια αυτή, μας βοήθησαν. Στο ΕΚΑΒ, το οποίο το κάλεσα να είναι εδώ, αλλά δεν το βλέπω. Είχα γράψει ότι θα το ευχαριστήσω. Τώρα, εντάξει, όλα καλά. Δεν έτυχε κάτι σε κάποιον. Και τη Δημοτική Αστυνομία. Αν έχω ξεκάσει κάποιον, να με συγχωρέσει. Ελπίζω να περάσουμε καλά το υπόλοιπο της βραδιάς μας. Έχει και κάποιο κέρασμα πίσω. Λοιπόν, δίνω το λόγο στους επόμενους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ. Κυρία Δαμόπλε, κυρία Καπόγλη, σας ευχαριστώ και εγώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσίαση, για όλο αυτό το έργο το οποίο έχετε προκαλέσει και τους άλλους αιματολόγους του νοσοκομείου, καθώς και πάντα και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εγώ θα κλείσω τη βραδιά μας με ένα απλό πραγματάκι. Δεν θα κλείσω ακόμα. Αίμα ίσον ζωή, ζωή χωρίς αίμα. Από μένα, καλό σας βράδυ. Αυτή είναι η αίτηση. Αυτή είναι η αίτηση που σας είπα ότι πρέπει να συμπληρώσετε. Αυτή την αίτηση μου την έχει ζητήσει καιρό ο κύριος Δήμαρχος. Μία τώρα, μία τώρα δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Σήμερα όμως είναι ευκαιρία. Είναι και 40 χρονών. Την παρακάμπτουμε λίγο την ηλικία. Την παρακάμπτουμε αρκετά. Όχι, ο Δήμαρχος δίνει πάντα το καλό παράδειγμα. Είναι συμβολική. Δεν είναι μια συμβολική κίνηση, είναι ουσιαστική γιατί μπορεί να βρεθεί δότης. Α, ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Τώρα. Τώρα, on camera. Πάμε. Πού να κάτσουμε. Ναι, από εδώ. Ένα λεπτάκι, θα γυρίσετε λιγάκι προς το εμάς, θα γυρίσετε λιγάκι. Αυτή ήταν η κίνηση για να γραφτεί δόση. Αυτό εδώ θα κάνουμε τον ιστικό τύπο του Δημάρχου και ελπίζουμε να βρεθεί συμβατός δόντι. Εγώ δεν ελπίζω. Θα βγάλει αδερφούς εξαίματος. Δημαρχόπλα αδερφούς εξαίματος.